Μας ονομάζουν παραμυθολόγους. Διδάσκουμε παραμύθια, λέγει, εμείς στον κόσμο. Είναι κατάλοιπα της Βυζαντινής εκείνης εποχής, λέγει. Δεν είναι χριστιανοί, πιστεύουν στον αληθινό Θεό. Εμείς πιστεύουμε, λέγει. Το Βυζάντιο δι' αυτούς ήταν η πιο σκοτεινή και εφιαλτική περίοδος της ιστορίας. Το Βυζάντιο, το οποίο έδωκε τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες τόνους συγγραμμάτων τα μετέφεραν οι Τούρκοι στην Ιταλία και τα πουλούσαν στους δρόμους ως χαρτί, απλό χαρτί, και τα έπιασαν οι εχθροί του χριστιανισμού, οι παπικοί, και τα κρατούν σήμερα και δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Δεν αναγνωρίζουν κανενός είδους πολιτισμών τον οποίον μετέδωκε το Βυζαντινό κράτος. Τονίζουν ότι η θρησκεία είναι μια πνευματική παρακμή και συνετέλεσε κέρια στην κυριαρχία της εβραϊκής αντιλήψεως και της ζωής. Δι' αυτό απορρίπτουν παντελώς την Παλαιά Διαθήκη. Ολόκληρη χριστιανική τέχνη, η λογοτεχνία, η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, η μουσική, η γλυπτική θεωρούνται έκτρωμα από τους παγανιστάς. Πολιτισμική παρακμή, χωρίς καμιά αξία, λέγει. Αποκαλούν τους συγχρόνους Έλληνας, χριστιανούς, ως βυζαντινόπληκτους Ρωμιούς. Από το Βυζάντιο, λέγει, ενσώθηκε μόνον η αρχαιοελληνική μας κληρονομιά. Νέα εποχή, λοιπόν, παγκανιστές, νεοεποχίτες, η περιβόητη νέα εποχή, η οποία φέρει την παγκοσμιότητα, και πρέπει, λέγει, η θρησκεία να εξαφανιστεί από το νέο σύνταγμα, το οποίο προσπαθούν τώρα να μας φορτώσουν, αδερφοί μου. Προσπαθούν να επιβάλλουν εις όλας τας ευρωπαϊκάς χώρας, οι οποίες είναι ενωμένες και ονομάζονται Ευρωπαϊκή Ενότητα.